χορηγός του σημερινού αγώνα για καφέ. Ψιλικά κρύα σάντουιτς, σνακς, καφέδες. Ιθάτης και Περικλέως γωνία στη Σταυρούπολη. Για καφέ, ο σημερινός χορηγός του αγώνα. Καλησπέρα σας από το γήπεδο Κοντικάκης. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΓΑΜΑ Εθνικής Αγροτικός Αστέρας Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης για την 10η αγωνιστική. Αγροτικός Αστέρας λοιπόν, Θερμαϊκός Θέρμης για την 10η αγωνιστική. Η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα με τον Ψωμιάδη, τον Καλίδη, τον Πολυζά, τον Καραγιάννη, τον Μπουλκουρίδη, τον Προβατίδη, τον Κουκουλέκη, τον Τάσο, τον Ματζίρι, τον Λάζαρο, τον Αβραμίδη, τον Κατσιάκη και τον Μιλκούδη. Στον πάγκο Μαλιάτσος, Καζατζίδης, Παντελής, Τιόγκας, Μερτζανίδης, Δαμουλάκης, Νίτσιος, Αλμπικίδης και Κουκουλέκης. Δημήτρης, η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Παναγιωτίδη, τον Μπαντακόια, τον Ράτσα, τον Τρόκα, τον Σιούτα, τον Μπαλιξή, τον Μπασιαρδί, τον Χαραλαμπίδη, τον Αθανασιάδη, τον Γκράβαρη και τον Χατζηγρατιάδη. Στον πάγκο για τον ομάδα, για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης, ο Αγγελίδης, ο Αναστασιάδης, ο Μπικιάρης, ο Τσίντος, ο Ελευθεριάδης, ο Κυριακίδης, ο Σλατίτσης, ο Μαλιώτος και ο Παχουμής. Διαιτικό τρίο από την ΕΠΣ Πιερίας, ο κύριος Ασλανίδης Γιώργος και βοηθή η Τσικλιντάρη Βασιλεία και η Τσικλιντάρη Δήμητρα. Σε έναν αγώνα που ο Αγροτικός Αστέρας έχει πολλές ελλείψεις λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού. Όλοι περιμέναν το μάτς να αναβληθεί. Παρ' όλα αυτά η ΕΠΟ δεν ανέβαλε το μάτς. Έτσι λοιπόν ο Αγροτικός Αστέρας με πάρα πολλές ελλείψεις, με την ομάδα του Αστέρα τώρα σε καταλογίζει το offside και ο Κατσιάκης. Στον πάγκο για την ομάδα του Αστέρα λείπει και ο προπονητής και χρέη προπονητή, κάνει ο κύριος Κομπόλιας Απόστολος, ο βοηθός προπονητή της ομάδος. Ο κύριος Κατσαβάκης είναι στο σπίτι του, όπως και πολλοί παίκτες του Αστέρα με κρούσματα κορονοϊού. Με τις δύο ομάδες να είναι ψηλά στη βαθμολογία, η ομάδα του Αστέρα είναι στην τρίτη θέση με ένα μάτς λιγότερο, με 19 βαθμούς. Το μάτς που αναβλήθηκε την προηγούμενη Κυριακή με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Και ο Θερμαϊκός Θέρμης με 8 παιχνίδια έχει 16 βαθμούς. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Αστέρα με τον Προβατίδη. Εκτελείται το φάουλ. Για να δούμε εκεί. Σημαδεύει, παίρνει την κεφαλιά. Εκεί ο σέντερ φόρ ο Ματζίρης. Θα διώξουν τώρα οι παίκτες του Θερμαϊκού Θέρμης. Μια παλιά του Μπαντακόια προθυμένη, εκεί δεν θα προλάβει ο Αθανασιάδης. Ένα παιχνίδι λοιπόν με πολλά προβλήματα για την ομάδα του Αστέρα, καθώς στον πάγκο έχει πολλά παιδιά από την K17 για να συμπληρώσει το ρόστερ. Και καλύτερα σήμερα σε ένα δύσκολο παιχνίδι με το Θερμαϊκό Θέρμης να διατηρηθεί ψηλά στην κορυφή κυνηγώντας τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, καθώς και η Θύελλα Σαρακινών έχει μπει στο κόλπο με 20 βαθμούς, 8 αγώνες και ακολουθεί ο Αγροτικός Αστέρας από πίσω με 19 βαθμούς και ένα αγώνα λιγότερο και η ομάδα του Θερμαϊκού με 16 βαθμούς, 8 αγώνες. Αυτές οι τέσσερις ομάδες δείχνουν να ξεχωρίζουν στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στο δεύτερο όμιλο. Αθανασιάδης τώρα για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Παίζει το 1-2 και στο χώρο του κέντρου με τον Μπαλιξή. Μπλουγκουρίδης θα κλέψει. Η μπάλα πάνω στον Ράτσα. Χαραλαμπίδης.
Για να δούμε τι Χαραλαμπίδης προσπαθεί να ξεφύγει, τα καταφέρνει. Πασιαρδής παίζει το 1-2 με τον Γκράβαρη. Θα διώξουν τώρα οι παίκτες του Αγροτικού Αστέρα. Έρχεται να πάρει την μπάλα ο Σιούτας. Επιμένουν οι παίκτες της Θέρμης. Με τον Σιούτα μια παλιά στον Πασιαρδή. Αυτός θα κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε εκεί μες στην περιοχή. Προσπαθούν να διώξουν την μπάλα. Τελικά θα μπλοκάρει ο Ψωμιάδης και θα λυθεί αυτή η πολιορκία στην περιοχή του Αστέρα. Καθώς συμπληρώσαμε 5 λεπτά εδώ στο γήπεδο Κοντικάκη στον Εύωσμο, το 0-0 παραμένει. Μια βαθιά μπαλιά τώρα, για να δούμε εκεί. Δεν μπερδεύονται οι αμυντικοί, θα διώξει ο Ράτζα. Μπαλιξής, για να δούμε. Μπουλγκουρίδης προσπάθησε να περάσει μια κάθετη μπαλιά. Σφυρίζει ο ρέφερι, δίνει φάουλ. Εκεί η μπάλα, λέει ο διαιτητής, ότι χτύπησε στο χέρι του παίκτη της Θέρμης. Φάουλ για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Προβατίδης και Κατσιάτης πάνω από την μπάλα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης για αυτό το φάουλ. Τώρα έχει πάει και ο Κουκουλέτης ο Τάσος εκεί. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει από τους δύο. Τελείται το φάουλ, η μπάλα χτυπάει στο τοίχο, στο φάουλ τον Προβατίδη. Για να δούμε εκεί. Τελικά σφυρίζει ο ρέφερι, σταματάει τη φάση σε θέση offside. Καταλογίζεται εκεί ο Κατσιάκης. Μένουν ψηλά τώρα οι παίκτες του Αστέρα να πιέσουν. Γυρίζουν την μπάλα Παναγιωτίδης, ο τερματοφύλακας του Θερμαϊκού Θέρμης. Ξανά τις επιλογές του θα δώσει πάλι στο Σιούτα. Με υπομονή γυρίζουν, για να δούμε τώρα. Έρχεται ο Ματζήρης εκεί παραλίγο να κλέψει. Ανεβαίνουν οι παίκτες του Αστέρα να πιέσουν. Καταφέρνουν οι του Θερμαϊκού Θέρμης να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Τρόκας θα περάσει πολύ ωραία. Θα δώσει τον Αθανασιάδη. Μια παλιά δεξιά εκεί για την ομάδα του Θερμαϊκού που θα κερδίσει ένα πλάγιο out εκεί μπροστά στον πάγκο του Αστέρα και τον κύριο Κομπόλια να δίνει οδηγίες στους παίκτες του Αστέρα. Μπαλιξής. Σιούτας. Ράτζα τώρα από αριστερά. Ράτζα. Μπουλκουρίδης το παρενοχλεί. Για να δούμε μια παλιά αριστερά εκεί. Έπαιξε να βγει τον Πασιαρδί. Τελικά ο τελευταίος θα κερδίσει ένα πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Ένα πλάγιο και αριστερά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Εκτελείται το πλάγιο. Για να δούμε εκεί μέσα στην περιοχή. Ένα σπρόξιμο. Τελικά επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής. Σταματάει αυτή η φάση για την ομάδα της Θέρμης. Η ομάδα της Θέρμης που την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχε μια σημαντική νίκη 2-1 επί της νίκης Αγκαθιάς με ανατροπή. Για μια παλιά τώρα εκεί είναι ο Μιλκούδης. Ψάχνει να βρει τον Αβραμίδη από αριστερά. Έρχεται ο Ματζήρης. Αβραμίδης μέσα στην περιοχή γίνεται η κόντρα. Βγαίνει και μπλοκάρει εκεί ο Παναγιωτίδης. Και θα δώσει με τα χέρια στον Μπαλιξή. Θα γίνει το λάθος. Θα πάρουν οι παίκτες του Αστέρα. Ματζήρης στο χώρο του κέντρου. Βγαίνει εκεί ο Τρόκας. Θα μαζέψει την μπάλα και θα προωθήσει το παιχνίδι τώρα του Θερμαϊκού Θέρμης. Τρόκας κρατάει την μπάλα από δεξιά. Θα βγάλει και μια σέντρα εκεί, μια κεφαλιά που πήρε ο Αθανασιάδης. Κεφαλιά πάσα. Προσπάθησε την αύριο το συμπαίκτου, δεν θα τα καταφέρει. Θα πάρουν οι γηπεδούχοι τώρα. Με τον Καραγιάννη να αλλάζει παιχνίδι.
Η βαθιά παλιά τώρα, για να δούμε τον Μπουλγκουρίδη. Τελικά δεν καταφέρνει ο Ράτζα, η μπάλα πλάγιο. Μπουλγκουρίδης. Νέο πλάγιο που θα κερδίσει ο παίκτης του Αγροτικού Αστέρα. Καλίδης στο πλάγιο για τον Κατσιάκη. Θα βγάλουν οι παίκτες του Θερμαϊκού. Θα γίνει το λάθος τώρα. Προβατίδης. Καλίδης. Ξανά Προβατίδης στο χώρο του κέντρου. Πιέζεται από τον Αμπαλιξή. Τελικά φάουλ για την ομάδα του Αστέρα. Σφυρίζει ο κύριος Ασλανίδης. Τελείται γρήγορα το φάουλ από τον Κουκουλέκη για τον Ματζίρη. Αυτός τον συμπαίκτη του εκεί από αριστερά, για να δούμε, προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Τελικά δεν θα τα καταφέρει. Το 0-0 παραμένει. Με την προσπάθεια του Καραγιάννη εκεί από αριστερά δεν θα κερδίσει κάτι η ομάδα του Αστέρα. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε μονομαχίες που θα κερδίσει ο Πασιαρδής. Τελικά και ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Με τον Τρόκα να δίνει στο Χαραλαμπίδη από αριστερά. Χαραλαμπίδης προσπαθεί να περάσει μια κάθετη παλιά εκεί για τον Γκράβαρη. Την μπάλα πιο πίσω στον Μπακόγια και έξω τώρα πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Με τον Μπακόγια να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Δυνατά εκτελεσμένο για τον Αθανασιάδη. Εκεί κλείνει ο Πολυζάς. Και εκεί ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Κοντά στο κόρνερ. Εκτελείται το φάουλο δυνατά εκτελεσμένο. Ψάχνει να βρει τον Αβραμίδη. Δεν μπόρεσε αυτός να κατεβάσει η μπάλα έξω για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Λάθος τώρα, πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα. Εκτελείται δυνατά το πλάγιο για τον Αβραμίδη. Αυτός από αριστερά προσπαθεί να βγάλει μία σέντρα. Θα περάσει από την άλλη πλευρά, ο Μπουλγκουρίδης θα προλάβει. Κατσιάκης. Τελικά η μπάλα βγήκε πλάγιο για την ομάδα Θερμαϊκού Θέρμης. Εκτελείται το πλάγιο, η κεφαλιά του Κράβαρη. Πασιαρδής. Μιλκούδης τα κόψει. Μπουλγκουρίδης, λάθος κοντρόλ. Θα πάρει την παρόχαρα Ραμπίδης. Λάθος κι αυτός. Πολλά λάθη και στο χώρο του κέντρου. Ματζήρης. Θα χάσει την μπάλα, θα πάρει ο Προβατίδης. Θα ψάξει να βρει τον Αβραμίδη σε θέση offside εκεί. Ο παίκτης ο Αστέρα. Τρόκας. Εκτελεί το offside, περνάει η μπάλα. Για να δούμε, ωραίο κοντρόλ, μπαίνει στην περιοχή και corner τελικά, επικίνδυνη φάση εκεί με τον Χατζηγνατιάδη να μπαίνει από δεξιά. Προσπάθησε να κάνει τη σέντρα σουτ. Η μπάλα χτύπησε σε σώμα αμυντικού και corner για την ομάδα της Θέρμης. Ένα corner με τον Μπασιαρδί.
Πασιαρδής εκτελεί με πάσα το κόρνερ. Θα γίνει σέντρα σούτ, επικίνδυνη εκεί, με ροθιές θα διώξει ο Ψωμιάδης. Επικίνδυνη σέντρα του Πασιαρδή. Το πλάγιο άντου για την ομάδα του Θερμαϊκού. Θέρμηση, μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνα τώρα η αμυντική και έρχεται την μπάλα στο Ματζίρι, ο οποίος ψάχνει με βαθιά παλιά να βρει τον Αβραμίδη. Έρχεται ο Κατσιάκης. Για να δούμε λάθος τώρα. Θα πάρουν οι φιλοξενούμενοι. Χαραλαμπίδης θα προσπάθησε να κρεμάσει εκεί τον Ψωμιάδη. Άστοχο το σούτ του Χαραλαμπίδη. Μπάλα out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Πολυζά να δίνει στον Ψωμιάδη. Πάλι Πολυζάς, βαθιά παλιά, άστοχη, πλάγιο για την ομάδα της Θέρμης. Σφυρίζει ο διαιτητής, δίνει την μπάλα στην ομάδα του Αστέρα. Τον Καραγιάννη εκτελεί το πλάγιο. Τα πάνε οι παίκτες της Θέρμης με το Χαραλαμπίδη. Έρχεται ο Καραγιάννης. Θα πατήσει την μπάλα τώρα και θα πέσει. Θα την πάρουν οι παίκτες του Θερμαϊκού Θέρμης. Νέο λάθος, Αβραμίδης. Για να δούμε, Κατσιάκης, Μπουλκουρίδης, λάθος κοντρόλ. Επιμένουν όμως τώρα οι γηπεδούχοι. Πάλι με τον Μπουλκουρίδη, μια σέντρα σουτ. Εκεί θα μπλοκάρει ο Παναγιωτίδης. Στο 17. Χωρίς πολλές φάσεις το παιχνίδι. Με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης τώρα και τον Μπαλιξή. Κράβαρης. Πασιαρδής. Θα προλάβει και κοντά στο κόρνερ. Θα περάσει πολύ ωραία. Για να δούμε. Πασιαρδής μπαίνει στην περιοχή. Αλλάζει την μπάλα. Θα γίνει ένα μακρινό σούτ και επικίνδυνα πέφτει ο Ψωμιάδης και θα γλιτώσει την ομάδα του. Θα κρατήσει το 0. Η πρώτη καλή ουσιαστικά ευκαιρία στο παιχνίδι με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης και το Χαραλαμπίδη. Το μακρινό σου του Χαραλαμπίδη, ο Ψωμιάδης θα βγάλει την μπάλα κόρνερ στο 18. Με τον Αθανασιάδη στο κόρνερ η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Με πάσα εκτελεσμένο. Για να δούμε και πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο ρέφερι σε αυτό το μαρκάρισμα εκεί του Αβραμίδη στον Αθανασιάδη στο 18-19. Πέναλτι για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Βλέπω τον Κράβαρη να στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για την ομάδα του Θερμαϊκού. Κράβαρη σε λίγα μέτρα φόρα. Εκτελείται και γκολ. 0-1 για την ομάδα του Θερμαϊκού με τον Κράβαρη ύστερα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Yeah.
Στο 19. Στη σέντρα τώρα η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Κουκουλέκης, Καραγιάννης. Θα προλάβει και ο Αβραμίδης. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, θα κατεβάσει ο Ράτζα. Θα κάνει και μια προωθημένη παλιά. Εκεί η μπάλα θα καταλήξει out. Με την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα και τώρα και τον Κουκουλέκη να προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση, μια βαθιά μπαλιά. Θα διώξουν εκεί με τον Μπατακόγια οι παίκτες της Θέρμης σε πλάγιο. Προβατίδης. Αβραμίδης θα χάσει την μπάλα. Θα πάρει την μπάλα τώρα η ομάδα του Αστέρα και ο Καλίδης θα δώσει τον Μπουλγκουρίδη. Καλίδης. Παλιά ωραία για τον Μπουλγκουρίδη. Μπουλγκουρίδης μπαίνει στην περιοχή. Για να δούμε. Θα κάνει τη σέντρα σουτ και τελικά πέναλτι. Σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή στον Μπουλγκουρίδη. Πέναλτι τώρα για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Στο 21. Προβατίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι τώρα αυτή τη φορά για την ομάδα του Αστέρα. Προβατίδης λοιπόν απέναντι στον Παναγιωτίδη. Προβατίδης λίγα μέτρα φόρα, εκτελείται και γκολ 1-1. Ισοφαρίζει η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα με εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Προβατίδη και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Στο 22. Με δύο πέναλτι λοιπόν, μέσα σε τρία λεπτά έχει διαμορφωθεί το 1-1 εδώ στον Εύωσμο, στο γήπεδο Κοντικάκης. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Αγροτικός Αστέρας, Θερμαϊκός Θέρμης, 1-1 μέχρι στιγμής. Θα κλέψει τώρα ο Κατσιάκης. Για να δούμε. Σφυρίζει ο διαιτητής, γυρίζει τη φάση πίσω, καθώς ο Ματζίρης δέχτηκε ένα μαρκάρισμα εκεί. Διαμαρτύρεται τώρα ο Τρόκας. Προβατίδης πάνω από την μπάλα με τον Κουκουλέκη τον Τάσο. Γι' αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Αστέρα. Εκτελείται το φάουλ από τον Προβατίδη με πολλά φάλτσα. Θα μπλοκάρει εκεί σταθερά ο Παναγιωτίδης. Και θα κάνει γρήγορα το βολέ, ψάχνοντας να βρει τον Μπασιαρδί, ο οποίος φεύγει στην αντεπίθεση. Θα πάρει την μπάλα και ο Μπουλγκουρίδης και θα διώξει. Στο χώρο του κέντρου θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι με το Χαραλαμπίδι. Μια μπαλιά στον Μπασιαρδί. Μπασιαρδής θα βγάλει τη σέντρα. Επικίνδυνα το σούτ, η μπάλα out. Εδώ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 1-2. Για την ομάδα του Θερμαϊκού.
στο 25. Έκανε το σούτ εκεί ο Αθανασιάδης, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ψωμιάδη. Καλή φάση για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Κουλέκης. Πολυζάς. Καραγιάννης. Βραμίδης. Τελικά πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού. Βραμίδης σηκώνει την μπάλα ψηλά. Διεκδικείται εκεί στο χώρο του κέντρου με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέλμης και τον Πασιαρδί να παίρνει την μπάλα, να βρίσκεται στο έδαφος, δεν δίνει τίποτα εκεί ο ρέφερι. Θα πάρει τώρα η ομάδα του Αστέρα με το Ματζίρι, λάθος, θα κλέψει ο Ράτζα. Ράτζα θα περάσει πολύ ωραία από αριστερά. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, τελικά η μπάλα out μετά από κόντρα που έγινε εκεί στα πόδια του Ράτζα, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Όλα καλά, σηκώθηκε ο παίκτης του Θερμαϊκού Θέρμης και συνέχεια στο παιχνίδι μας, το 1-1 με δύο πέναντι έχει διαμορφωθεί εδώ στον Εύοσμο. Στο 19-0 ο Κράβαρης με εύστοχο εκτέλεση πέναλτι, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, και στο 22 ο Προβατίδης για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα ισοφάρισε πάλι με πέναλτι που κέρδισε ο Μπουλκουρίδης. Τώρα ένα φάουλ για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά και λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Παναγιωτίδη, με τον Τρόκα να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελείται από τον Τρόκα στον Πασιαρδί. Ράτζα. Πασιαρδής. Η μπάλα βγήκε τελικά. Πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους. Διεκδικήθηκε η μπάλα και στο χώρο του κέντρου. Θα πάρει ο Μπαλιξής. Μπαλιξής. Κράβαρης. Αθανασιάδης. Μπαλιξής. Η μπάλα πιο πίσω στον Τρόκα. Σιούτας. Και Ράτζα. Πάλι Σιούτας. Κράβαρης. Αθανασιάδης. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα κλέψει ο Αβραμίδης και φεύγει στην αντεπίθεση τώρα η ομάδα του Αστέρα με πολλά άτομα. Αβραμίδης ανοίγει την μπάλα εκεί, θα τη χάσουν. Έρχεται ο Κατσιάκης να την ξαναπάρει. Προσπαθεί να περάσει εκεί. Τελικά η μπάλα πλάγιο από τον Τρόκα που θα βγάλει την μπάλα. Δεν μπόρεσε εκεί η ομάδα του Αστέρα σε αυτή την αντεπίθεση που προσπάθησε να κάνει να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση στην εστία του Παναγιωτίδη. Οι γηπεδούχοι επιμένουν. Θα βγει η σέντρα, με κεφαλιά θα διώξει ο Χαραλαμπίδης. Κουκουλέκης. Καλίδης. Θα βγάλει τη σέντρα. Ράτζα. Βαθιά μπαλιά για τον Κράβαρη που θα κατεβάσει και θα μοιράσει πολύ ωραία στον Αθανασιάδη. Ψάχνει δεξιά τον Χατζηγνατιάδη. Χατζηγνατιάδης κάνει την τρίπλα. Νέα τρίπλα. Για να δούμε, θα βγει η σέντρα. Μπουργκουρίδης θα διώξει με κεφαλιά. Επιμένουν οι παίκτες του Θερμαϊκού. Μπαντακόγιας θα προλάβει. Χατζηγνατιάδης. Μπαντακόγιας. Χατζηγνατιάδης. Αλλάζουν την μπάλα. Στο έδαφος τώρα ο Αθανασιάδης. Φάουλ για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Thank you.
Στο έδαφος ο παίκτης του Θερμαϊκού. Το 1-1 παραμένει. Αγροτικός Αστέρας, Θερμαϊκός Θέρμης για την 10η αγωνιστική, δεύτερος όμιλος. Και ο παίκτης του Θερμαϊκού είναι ακόμη στο έδαφος, δέχεται τις πρώτες βοήθειες από την γιατρό του αγώνα. Στο 31 έχουμε φτάσει. Αγροτικός Αστέρας, Θερμαϊκός Θέρμης, 1-1. Και τώρα όλοι στα όρια της περιοχής του Ψωμιάδη για το φάουλ του Θερμαϊκού Θέρμης. Τελείται από το Χαραλαμπίδη το φάουλ, κεφαλιά, η μπάλα out τελικά. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα να γυρίζει ο Πολυζάς την μπάλα πίσω στον Ψωμιάδη και αυτό στο Μιλκούδη. Βαθιά μπαλιά για το Ματζίρι. Για να δούμε, βγαίνει εκεί, διάβασε τη φάση ο Παναγιωτίδης και θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Μπουλγκουρίδης. Κουκουλέκης. Ξανά Μπουλγκουρίδης. Θα σηκώσει την μπάλα εκεί μες στην περιοχή της Θέρμης, η οποία θα χτυπήσει στο έδαφος. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κουκουλέκης, θα τη βγάλει πλάγιο. Γρήγορα εκτελέσει και το πλάγιο, Αβραμίδης. Θα κάνει τη σέντρα εκεί, επικίνδυνη. Θα διώξουν και οι αμυντικοί με τον Ράτζα. Τελικά επιθετικό φάουλ. Σφυρίζει ο διαιτητής. Η μπάλα για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Και έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Βγήκε το νούμερο 11, ο Χατζηγνατιάδης. Θα ας πούμε σε λίγο ποιος μπήκε. Το νούμερο 14, ο Μπικιάρης. Λεπτά. Το 1-1 παραμένει με τα δυο εύστοχα πέναλτι, ένα για την κάθε ομάδα. Με την πρώτη αλλαγή να γίνεται από πλευράς Θερμαϊκού Θέρμης, βγήκε ο Χατζηγνατιάδης, μπήκε ο Μπικιάρης. Επικίνδυνα και γύρισε την μπάλα και θα την κλέψουν οι παίκτες Θερμαϊκού. Για να δούμε πάνω. Μέσα στην περιοχή, Χαραλαμπίδης, Χαραλαμπίδης, το σουτ, γκολ, 1-2. Χαραλαμπίδης έκλεψε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή και του Αστέρα, έκανε το σουτ, η μπάλα δοκάρηκε μέσα, 1-2 για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Ύστερα από το φοβερό λάθος εκεί των αμυντικών του Αστέρα στο 34. Με τον Χαραλαμπίδη να είναι ο σκόρερ. Δεν τρέχει.
περπατάει. Τώρα η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, για να δούμε, προσπαθεί να περάσει. Εκεί ο Καραγιάννης διαμαρτύρεται, ζήτησε πλάγιο. Ο διαιτής έδωσε πλάγιο την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Τρόκας. Θα κοντράρει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπάλα πλάγιο πάλι για την ομάδα του Θερμαϊκού. Τελέσει το πλάγιο. Στο έδαφος εκεί, παίκτης του Θερμαϊκού, κερδισμένο φάουλ για τους φιλοξενούμενους και κίτρινη κάρτα. Στον Κουκουλέκη. Τελέσει το φάουλ από πλευράς Θερμαϊκού Θέρμης. Η μπάλα μέσα στην περιοχή τώρα του Αστέρα. Για να δούμε κάποιες κόντρες. Ο Κουκουλέκης θα πάρει. Πιέζεται εκεί, θα βγάλει την μπάλα στα πλάγια. Τρόκας θα κόψει. Πιο μακριά Προβατίδης. Η μπάλα τώρα πέφτει κάτω. Ένα γέμισμα για τον Μπουλγκουρίδη. Ο Ράτζα θα πάρει την μπάλα εκεί με τον Μπουλγκουρίδη. Βαλιξής, αλλάζει παιχνίδι. Από δεξιά τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού με τον Αθανασιάδη. Να πιέζει εκεί τον Καραγιάννη, ο οποίος θα διώξει πάνω στον Μπατακόια. Βαλιξής, γίνεται το 1-2 και με τα κουνάκι του Γκράβαρη. Από δεξιά τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού γίνεται σέντρα κεφαλιά και θα χαθεί μοναδική ευκαιρία εδώ να γίνει το 1-3 από την κεφαλιά του Γκράβαρη. Η μπάλα μόλις out και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα και στο νούμερο 13, δύο κάρτες και στον Ψωμιάδη και στον Ομιλκούδη, ίσως για διαμαρτυρία. Στο 37 αυτή η φάση για την ομάδα του Θερμαϊκού από την κεφαλιά του Γκράβαρη. Η μπάλα θα περάσει out. Σε αυτή τη φάση τώρα, αν δεν έχω κάνει λάθος, έχει βγάλει δύο κάρτες και στο Ψωμιάδη και στο Μιλκούδη. Για να δούμε, βαθιά παλιά τώρα. Βγαίνει και ο Παναγιωτίδης, θα διώξει. Μιλκούδης. Πάνω σε παίκτη του Θερμαϊκού, τον Πασιαρδί. Ράτζα. Γκράβαρης, Πασιαρδής. Η μπάλα πιο πίσω από τον Τρόκα στον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη στο βολέ. Έρχεται ο Μιλκούδης, θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο τώρα με τον Ράτζα για την ομάδα του Θερμαϊκού. Εκτελείται το πλάγιο με τον Γκράβαρη εκεί με το στήθος να προσπαθεί να δίνει μια, να δώσει μια μπάλια. Θα πάρουν οι παίκτες του Αστέρα με τον Μπολιζά να διώχνει. Και τώρα Σιούτας θα περάσει και θα κερδίσει και το φάουλ. Κουλέτσι στο έδαφος, μικρή διακοπή.
Για να δούμε αν ο Κουκουλέκης, ο Τάσος, θα μπορέσει να συνεχίσει. Δέχθηκε τώρα τις πρώτες βοήθειες του γιατρού. Έχουμε φτάσει στο 40. 1-2 για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Το δεύτερο γκολ στο 34 από το Χαραλαμπίδη, ο οποίος Χαραλαμπίδης πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελείται το φάουλ. Για να δούμε, επικίνδυνα και γκολ. 1-3, ευνηδιάστηκαν όλοι. Απευθείας εκτέλεση φάουλ με πολλά φάλτσα. Ευνηδίασε όλη την άμυνα και τον Ψωμιάδη. Η μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά του Αστέρα. 1-3 για το Θερμαϊκό Θέρμης. Σκόρερ ο Χαραλαμπίδης. Και τώρα Μιλκούδης, Καλίδης, Μπουλγκουρίδης από δεξιά. Μπουλγκουρίδης θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες της Θέρμης. Έρχεται η μπάλα στον Γκράβαρη, εκείνο ο Μιλκούδης, Κουκουλέκης. Θα πάρει το φάουλ. Κουλέκης στον Αβραμίδη. Λάθος. Η μπάλα έξω για την ομάδα του Θερμαϊκού. Αβραμίδης. Γιάννη Κατσιάκης. Αβραμίδης. Λάθος. Θα κόψει ο Μπατακόγιας. Κράβαρης. Θα χαθεί η μπάλα για την ομάδα του Θερμαϊκού. Θα πάρει ο Πολυζάς. Καραγιάννης. Θα κάνει μια παλιά και δεν θα περάσει από τον Οτρόκα. Με την ομάδα της Θέρμης τώρα να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Θα κόψει ο Καλίδης. Και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Δείτε το πλάγιο, εκεί ο Κράβαρης προσπαθεί, για να δούμε εκεί μέσα στην περιοχή, τελικά κάνει επιθετικό φάουλ. Τελέσει το φάουλ, θα κόψει ο Μπατακόγιας, θα δώσει τον Μπαλιξή. Από αριστερά τώρα. Ράτζα. Ράτζα θα περάσει πολύ ωραία. Για να δούμε. Ράτζα. Ράτζα προσπαθεί να τριπλάρει και όποιον βρει μπροστά του πέφτει στο έδαφος, δεν δίνει τίποτα. Και ο διαιτητής με την ομάδα του Αστέρα τώρα να προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Για να δούμε. Αβραμίδης. Παλιά για τον Μπουλγκουρίδη. Μπουλγκουρίδης μέσα στην περιοχή. Τελικά η μπάλα out. Ελεύθερο τώρα με τον Παναγιωτίδη, τερματοφύλακα του Θερμαϊκού Θέρμης. Κράβαρη στην κεφαλιά. Για να δούμε εκεί, Χαραλαμπίδης πιέζει τον Μιλκούδη. Το πλάγιο με τον Ράτζα.
Θα διώξουν εκεί με τον Προβατίδη. Προβατίδης πάλι για τον Αβραμίδη. Αβραμίδης, σαν τις επιλογές του, μια παλιά εκεί δεν μπόρεσε. Ο Ματζήρης ελέγχει, ο Παναγιωτίδης. Παναγιωτίδης λοιπόν, κερδίζει και κάποια δευτερόλεπτα. Θα κάνει το βολέ, δυνατό βολέ, και δεν είναι κανείς συμπαίκτης του. Από το ένα τερματοφύλακα στον άλλον, με τον Ψωμιάδη να δίνει στο Μιλκούδη. Τρέχει εκεί να πιέσει ο Μπικιάρης. Κουλέκης. Και πάλι Μιλκούδης. Και να που θα ξανακλέψει εκεί παραλίγο. Η κόντρα ευνόησε του παίκτη του Αγροτικού Αστέρα που βγαίνουν στην επίθεση τώρα. Λίδης η σέντρα πάνω σε παίκτη της Θέρμης. Και τώρα Χαραλαμπίδης για τον Πασιαρδή. Πασιαρδής ανοίγει την μπάλα. Κράβαρης. Αλλαγή παιχνιδιού. Για να δούμε. Θα γίνει το σούτ και θα χαθεί ευκαιρία εδώ με τον Αθανασιάδη να κάνει το σούτ την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ψωμιάδη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Βαθιά μπαλιά για τον Κατσιάκη. Ράτζα. Κατσιάκης, Μπουργκουρίδης. Θα κάνει μια σέντρα σούτ, η μπάλα θα περάσει out. Δεν θα προλάβει εκεί ο Ματζήρης και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρει στην ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης να προηγείται με 1-3. Σε λίγα λεπτά θα μας κοντάς για το δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Αγροτικός Αστέρας, Θερμαϊκός Θέρμης, 1-3. Για να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι θα γίνει, αν ο Αγροτικός Αστέρας θα μπορέσει να μπει στο παιχνίδι ή αν ο Θερμαϊκός Θέρμης θα πάρει μια μεγάλη νίκη και θα μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου. Από αριστερά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μιλκούδης. Στο χώρο του κέντρου θα πάρουν οι φιλοξενούμενοι. Θα κόψουν οι γηπεδούχοι. Μια προθυμένη μπαλιά για τον Μπουλγκουρίδη. Μπουλγκουρίδης στα όρια της περιοχής και πλάγια. Θα δώσει πιο πίσω στον Καραγιάννη. Θα χαθεί η μπάλα. Για να δούμε εκεί κάποιες μονομαχίες. Καραγιάννης τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Μπήκε ο Σαλπιγκίδης. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα σε καλό σημείο. Πλάγια λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Προβατίδης και Κουκουλέκης πάνω από την μπάλα. Προβατίδης εκτελείται το φάουλ απευθείας και γκολ. Φοβερό γκολ του Προβατίδη, γίνεται το 2-3. Το πήγε απευθείας εκεί. Ο Προβατίδης ευνηδιάστηκε, ο Παναγιωτίδης που απόκρουσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 2-3 πολύ νωρίς.
Αντίδραση για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα που μειώνει το σκορ με, το απευθεία, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Προβατίδη. Και τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης 5 γκολ και έχουμε συνέχεια σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τελείται το πλάγιο, Κράβαρης κεφαλιά προς τα πίσω, Προβατίδη στο Σαλμπιγκίδη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, θα γίνει κόντρα. Θα πάρει ο Καλίδης τώρα. Στο έδαφος ο μέσος εκεί του Αστέρα και κίτρινη κάρτα στον μπέκ του Θερμαϊκού. Κουλέτσι πάνω από την μπάλα για το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Αστέρα που μείωσε σε 2-3 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μιλκούδης εκτελείται το φάουλ, έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, εκεί πηδάνε πολύ, φεύγει η μπάλα στα πλάγια και βγάζουν οι παίκτες της Θέρμης τώρα. Ο Μπατακόγιας εκεί θα κερδίσει το πλάγιο. Πασιαρδής ήταν που κέρδισε το πλάγιο. Μπαντακόγιας. Πλάγιο που κερδίζει τώρα ο Πολυζάς. Αφήνει στον Καραγιάννη. Ματζίρης. Δεν δίνει τίποτα εκεί ο ρέφερι, αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και ο Μπαλιξής τώρα από δεξιά. Μπαλιξής για τη Θέρμη. Πλάγιο. Μπαντακόγιας για το πλάγιο της ομάδας του Θερμαϊκού από δεξιά, τελικά χέρι εκεί στον Πασιαρδή. Το φάουλ εκτελείται γρήγορα για τον Σαλπιγκίδη. Ποιος φεύγει στα πλάγια, μια κόντρα εκεί από τον Σιούτα και διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα. Κρατάει την κάρτα. Και κίτρινη κάρτα στον Σιούτα για αυτό το μαρκάρισμα το Σαλπιγκίδη. Σηκώθηκε ο Σαλμπιγκίδης, κερδισμένο φάουλ τώρα για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Όλοι στα όρια της περιοχής, της μεγάλης περιοχής του Παναγιωτίδη. Με τον Προβατίδη να είναι έτοιμος πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Καθώς συμπληρώσαμε το 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Προβατίδης εκτελείται το φάουλ. Βγαίνει και διώχνει σε πλάγιο ο Χαραλαμπίδης. Ένα πλάγιο που θα φέρει αρκετό κόσμο τώρα στην περιοχή και του Θερμαϊκού Θέρμης. Εκτελείται το πλάγιο. Ματζίρης προσπαθεί να γυρίσει. Απομάκρυνε και η αμυντική. Νέα σέντρα, σηκωμένο το σημειάκι. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί εκεί ο ρέφερι. Εδώ απομάκρυνα τώρα οι παίκτες του Θερμαϊκού Θέρμης και τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Κάποιες κερδισμένες κόντρες για τους φιλοξενούμενους. Γκράβαρης, λάθος μπαλιά για τον Αθανασιάδη και τελικά φάουλ που κερδίζει ο Αθανασιάδης. Μουσική
Τώρα από την αντίθετη περιοχή, από την περιοχή του Αγροτικού Αστέρα, ολιμαζεμένη με το Χαραλαμπίδη να παίρνει θέση για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Χαραλαμπίδης εκτελεί το φάουλ, φεύγει από την άλλη πλευρά, τρέχει ο Τρόκας και θα προλάβει πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού. Το πλάγιο Ράτζα. Τελείται το πλάγιο, έρχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Απομάκρυναν τώρα οι αμυντικοί. Για να δούμε εκεί το σιούτα, η μπάλα στα πλάγια. Θα κόψουν οι γηπεδούχοι. Καθυστερεί και ο Καλίδης, θα πάρει τώρα ο Αβραμίδης. Βαθιά μπάλα για τον Σαλπικίδη που είναι γρήγορος. Βγαίνει και ο τερματοφύλακας εκεί ο Παναγιωτίδης. Έγκαιρα και θα διώξει σε πλάγιο. Διάβασε τη φάση ο Παναγιωτίδης, βγήκε έγκαιρα εκτός περιοχής και πρόλαβε το Σαλπικίδη διώχνοντας την μπάλα πλάγιο. Κραβάρης, κάποιες κόντρες εκεί, Μπικιάρης, σηκώνει την μπάλα ψηλά. Θα διώξουν οι παίκτες του Θερμαϊκού. Να μια κάθε την παλιά, δεν ακολουθεί κάποιος. Εύκολα ο Παναγιωτίδης ελέγχει. Το βολέ του Παναγιωτίδη. Προσπαθεί να κατεβάζει και ο Αθανασιάδης. Κράβαρης. Θα ξαναπάρει την μπάλα με επιμονή και ο Κράβαρης θα κερδίσει το πλάγιο αφού η μπάλα χτύπησε τα πόδια του Καραγιάννη. Μπαντακόγιας στο πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Ελέγχει εκεί ο Ψωμιάδης. Και θα δώσει στον Μιλκούδη. Λάθος. Θα κόψει την παίκτη του Θερμαϊκού και τώρα βγαίνουν από αριστερά. Για να δούμε Ράτζα. Θα βγει η σέντρα. Επικίνδυνα εκεί στα χέρια του Ψωμιάδη που μπλοκάρει. Γρήγορα ο Ψωμιάδης. Θέλοντας να ευνηδιάσει. Πάνω στον Τρόκα. Θα πάρει ο Παλιτσής στο χώρο του κέντρου. Θα χαθεί η μπάλα. Την ξαναπάρει ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης κρατάει την μπάλα. Καθώς ο Αθανασιάδης εκεί πρέπει να ήταν σε offside, δεν του έδωσε ο Χαραλαμπίδης την μπάλα. Από αριστερά τώρα με το Ματζίρι. Θα περάσει ο Ματζίρης. Κουκουλέκης, Προβατίδης. Αβραμίδης. Λάθος εκεί των παικτών του Αστέρα και πλάγιο για την ομάδα της Θέρμης. Τελέσει και το πλάγιο, νέο πλάγιο αυτή τη φορά για την ομάδα του Αστέρα. Συμπληρωμένο το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Κοντικάκης, το 2-3 παραμένει. Εκτελείται δυνατά το πλάγιο μέσα στην περιοχή εκεί της Θέρμης. Θα διώξει ο Αθανασιάδης, θα απομακρύνει Μιλκούδης. Και τώρα Πολυζάς. Θα ξαναδεχθεί την μπάλα από τον Απροβατίδη. Μιλκούδης από δεξιά. Ψάχνει μια βαθιά παλιά τον Αβραμίδη, ο οποίος κοντρολάρει. Βγαίνει από Καλίδης από δεξιά τώρα. Θα βγάλει και τη σέντρα, επικίνδυνα. Ο Παναγιωτίδης όμως σε καλή θέση θα μπλοκάρει. Και θα δώσει γρήγορα με τα χέρια στον Μπικιάρη, μια παλιά του τελευταίου, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Πολυζάς. Προβατίδης.
Και πάλι Πολυζάς. Μιλκούδης. Βαθιά μπαλιά για τον Αβραμίδη. Τρέχει ο Ράτζα εκεί να κλείσει. Αβραμίδης περνάει το Ράτζα. Αβραμίδης μέσα στην περιοχή. Κάνει την πάσα και ο Παναγιωτίδης θα μπλοκάρει. Σε καλή θέση ο τερματοφύλακας του Θερμαϊκού Θέρμης θα καθαρίσει αυτή τη φάση. Το δυνατό βολέο από τον goalkeeper του Θερμαϊκού για τον Κράβαρη που προσπαθεί να κατεβάσει. Διεκδικεί την μπάλα εκεί ψηλά. Με κεφαλιά προς τα πίσω ο Προβατίδης στο Μιλκούδη. Κουλέκης. Παλιά για τον Σαλπικίδη. Πρώτος στην μπάλα ο Τρόκας. Τελικά φάουλ που κάνει εκεί ο Σαλπικίδης στον Τρόκα. Σηκώθηκε ο αρχηγός του Θερμαϊκού Θέρμης. Και τώρα ο Παναγιωτίδης θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Λιζάς πιέζεται. Τελικά η μπάλα βγήκε σε out. Καραγιάννης. Προβατίδης. Κουκουλέκης. Πιο δεξιά για τον Μιλκούδη. Ψωμιάδης. Και πάλι Κουκουλέκης. Πολυζάς. Καραγιάννης. Προβατίδης. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα ψάχνοντας κάποιες επιλογές. Βαθιά μπαλιά τώρα. Καθαρίζει τη φάση ο Μπατακόγιας. Σαλπικίδης, κάποιες κόντρες, Ματζήρης για τον Μπουλγκουρίδη από αριστερά. Μπουλγκουρίδης έχει μπροστά του τον Μπατακόγια. Καραγιάννης. Καραγιάννης συγκλίνει και κλείνεται. Μπουλγκουρίδης. Καραγιάννης το 1-2 από αριστερά. Τώρα βγαίνει σέντρα. Θα διώξουν και οι αμυντικοί της Θέρμης και θα απομακρύνουν. Χαραλαμπίδης. Μια μπαλιά για τον Κράβαρη. Τελικά η μπάλα βγήκε σε πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα. Κουκουλέκης. Μια δράνεια θα κλέψει ο Γκράβαρης. Για να δούμε. Γκράβαρης θα κάνει το σουτ. Θα κοντράρει μπάλα. Εδώ αδράνησε η άμυνα του Αγροτικού Αστέρα. Ο Γκράβαρης πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ. Θα κοντράρει μπάλα. Επιμένουν τώρα με τον Πασχαρδί οι φιλοξενούμενοι και θα κερδίσουν ένα κόρνερ. Λάθος εδώ των αμυντικών του Αστέρα. Δεν το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα Θερμαϊκού Θέρμης. Κάπως έτσι μπήκε και το δεύτερο γκολ της Θέρμης από λάθος. Συνεννόηση της άμυνας του Αστέρα. Κόρνερ για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. 15 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στον Εύωσμο και τώρα παρατηρήσεις από τον διαιτητή για κάποια μαρκαρίσματα εκεί μέσα στην περιοχή του Ψωμιάδη. Τελείται το κόρνερ. Με κεφαλιά θα διώξει ο Μπουλγκουρίδης. Καραλαμπίδης. Καραλαμπίδης θα κοπεί από τον Αβραμίδη. Πιέζει όμως ο Καραλαμπίδης εκεί. Πλάγιο για την ομάδα του Άστερα. Η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα τώρα. Προ
Σπαθεί να βγει από αριστερά με τον Καραγιάννη. Προθυμένη η μπάλια του Καραγιάννη. Βγαίνει ο Παναγιωτίδης και μπλοκάρει. Το 2-3 παραμένει. Εδώ στο γήπεδο Ευόζου με τον Γκράβαρη τώρα και την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης να είναι στην επίθεση. Μπικιάρης, η μπάλα πιο πίσω, Χαραλαμπίδης. Αθανασιάδης τώρα θα κατεβάσει από δεξιά. Αθανασιάδης προσπαθεί να συγκλίνει, για να δούμε. Θα σουτάρει με τα αριστερό και ο Ψωμιάδης θα μπλοκάρει. Θα κόψει τώρα ο Σιούτας. Μπαλιξής. Μπατακόγιας. Πέρασε εκεί η μπάλα, τελικά δεν πέρασε. Προσπάθησε να βρει τον Θανασιάδη. Θα κόψουν οι παίκτες του Αστέρα. Προβατίδης. Κουκουλέκης. Βαθιά μπάλια, ψάχνοντας να βρει τον Σαλπικίδη. Τα κόψουν οι παίκτες της Θέρμης. Κράβαρης. Παίζει το 1-2 με τον Μπικιάρη. Μπικιάρης κρατάει την μπάλα, Πολυζάς θα του την κλέψει. Προθυμένη μπαλιά για τον Μπουλγκουρίδη. Για να δούμε πρώτος την μπάλα ο Μπατακόγιας. Πλάγιο για την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Αφήνει στον Καραγιάννη. Εκτελείται το πλάγιο δυνατά. Θα διώξουν με κεφαλιά και θα απομακρύνουν εκτός περιοχής οι παίκτες της Θέρμης. Έχει τον Μπουλγκουρίδης. Θα πάρει φάουλ από τον Αθανασιάδη. Και βλέπω να βγάζει κάρτα στον Αθανασιάδη ο διαιτητής. Και κόκκινη τώρα. Δεύτερη κίτρινη στον Αθανασιάδη και κόκκινη η ομάδα της Θέρμης με 10 παίκτες, 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Διαβουλεύσει εκεί ο Αθανασιάδης, διαμαρτύρεται, ο διαιτητής του λέει να περάσει έξω. Τελέστηκε γρήγορα το φάλ με κοντινή πάσα. Κουκουλέκης. Για να δούμε, προσπάθησε να κάνει το σούτ εκεί ο Μπουλγκουρίδης, τα κοντράρει μπάλα. Θα χτυπήσει ο Μπουλγκουρίδης με αυτή την κόντρα που έγινε. Βρίσκεται στο έδαφος. Και τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού θέρμισε μια τεπίδεση. Μπικιάρης. Για να δούμε τον Μπικιάρη. Θα κερδίσει φάουλ και κάρτα τώρα. Για να δούμε σε ποιον. Στον Πολυζά. Φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα της Θέρμης. Και κίτρινη κάρτα ο Πολυζάς για αυτό το φάουλ. Με το Χαραλαμπίδι πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Γράψω.
Χαραλαμπίδης λίγα μέτρα φόρα για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Χαραλαμπίδης εκτελεί και η μπάλα μόλις out. Πολύ καλή εκτέλεση από το Χαραλαμπίδη. Ξιστά από το οριζόντιο δοκάρι θα περάσει out του Ψωμιάδη. Βαθιά μπαλιά για τον Καραγιάννη. Σε θέση offside ο τελευταίος. Σίγουρα ένα παιχνίδι πολύ καλό. Με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλουν την νίκη και οι δυο. Με την ομάδα του Αστέρα με πολλές ελλείψεις, πολλά προβλήματα λόγω κορονοϊού. Την ομάδα της Θέρμης τώρα με 10 παίκτες. Τώρα έχουμε τον Τρόκα που θα δεχθεί μια κίτρινη κάρτα εντελώς αστεία και εδώ τώρα κόκκινη. Και τώρα με 9 παίκτες. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εδώ διαμαρτύρεται ο Τρόκας γιατί ο διαιτητής, αν τον έβγαλε δεύτερη κίτρινη, είναι κόκκινη για καθυστέρηση. Την πήρε πίσω, για να δούμε. Κίτρινη στον Τρόκα, δεν είναι κόκκινη. Λάθος του διαιτητή. Όχι ρε, κίτρινη είναι πάντα. Μπερδεμένος είναι από το δεύτερο μήχρονο. Την πήρε πίσω λοιπόν την κόκκινη, καθώς ο Τρόκας δεν είχε κάρτα, ήταν η πρώτη κίτρινη. Και για να δούμε τώρα την ομάδα του Θερμαϊκού. Θα γίνει το 1-2. Εκεί προσπάθησε ο Κυριακίδης που μπήκε και αυτός ως αλλαγή με το νούμερο 17 για την ομάδα του Θερμαϊκού. Προβατίδης τώρα. Μιλκούδης. Από δεξιά τώρα Καλίδης, Αβραμίδης. Θα βγει η σέντρα από τον Αβραμίδη, θα κόψουν εκεί. Θα έρθει μπάλα στο Σαλπικίδη, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το σούτ από το Σαλπικίδη. Ο Παναγιωτίδης θα μπλοκάρει. Το δυνατό βολέ από τον goalkeeper του Θερμαϊκού Θέρμης. Τώρα θα έρθει η μπάλα στο Κουκουλέκι και στο χώρο του κέντρου. Μια κάθετη παλιά. Για να δούμε το Ματζίρι που τρέχει να προλάβει. Βγαίνει ο Παναγιωτίδης που σε πολλές φάσεις βγήκε και καθάρισε μπλοκάροντας την μπάλα. Με καθοριστικές επεμβάσεις. Ο Παναγιωτίδης τώρα που θα κάνει και το βολέ. Μια παλιά. Κεφαλιά προς τα πίσω πλάγι για την ομάδα της Θέρμης. Συνέχεια παλιά πίσω τρως, κάντε πίσω. Πουλί, παίξε καιρό. Το πλάγιο με τον Μπατακόγια. Κράβαρης. Τελικά η μπάλα out. Και τώρα Μιλκούδης για την ομάδα του Αστέρα. Κουκουλέκης. Προβατίδης. Μιλκούδης, συγγνώμη. Τώρα θα πάει μπάλα στον Μιλκούδη. Βαθιά μπαλιά για τον Αβραμίδη, μπαίνει στην περιοχή αυτός. Θα του πάρουν την μπάλα εκεί οι αμυντικοί.
και συγκεκριμένα ο Σιούτας. Τελικά φάουλ. Κερδίζει η ομάδα του Αστέρα εκεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια. Σε 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Προβατίδη στο φάουλ για την ομάδα του Αστέρα. Προβατίδης εκτελείται το φάουλ, θα διώξει με κεφαλιά και αμυντική. Έρχεται ο Μπουλγουρίδης, θα κάνει το σουτ, ένα ανάποδο ψαλίδι. Δεν έδωσε τίποτα, ούτε offside, εκεί διαμαρτύρονται οι παίκτες του Θερμαϊκού. Παρ' όλα αυτά η μπάλα κατέληξε out. Παναγιωτίδης το βόλε, η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Διεκδικείται και από τον Γκράβαρη που θα πάρει την κεφαλιά. Καραγιάννης, Κουκουλέκης. Η μπάλα πίσω, στον Πολιζά. Κουκουλέκης. Μιλκούδης. Βαθιά παλιά του Μιλκούδη για τον Σαλπικίδη. Εκεί σε καλή θέση, ο Τρόκας με κεφαλιά θα διώξει. Αβραμίδης με το Ράτζακι. Βραμίδη στο έδαφος, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Εκεί ο διαιτητής θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Θερμαϊκού. Προσπαθούν εκεί να βγουν στην επίθεση, τελικά ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Μπαλιξής στο έδαφος. Φάουλ για την ομάδα του Θερμαϊκού. Ένα φάουλ με τον Παναγιωτίδη να εκτελεί. Βγαίνει ο Ψωμιάδης και μπλοκάρει. Περίπου 15 λεπτά ακόμη. Προβατίδης. Κουκουλέκης. Μιλκούδης. Προβατίδης. Από αριστερά τώρα Πολιζάς. Προβατίδης. Προβατίδης η κάθε την παλιά για τον Μπουλγουρίδη. Θα διώξουν και αμυντικοί. Δεν θα βγει η μπάλα. Θα έρθει πάνω στον Προβατίδη που με κοντρόλ θα δώσει στον Κουκουλέκη με το στήθος. Κουκουλέκης λάθος εκεί, θα γίνει κόντρα, η μπάλα στον Μιλκούδη. Από δεξιά τώρα η ομάδα του Αστέρα. Θα ανοίξει πολύ την μπάλα και ο παίκτης του Αστέρα και συγκεκριμένα ο Καλίδης. Θα πάρει ο Ράτζα, θα κερδίσει και το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Καλίδη. Πολλές κίτρινες έχει βγάλει ο κύριος Ασλανίδης και μία κόκκινη θυμίζουμε στον Αθανασιάδη, τον παίκτη της Θέρμης. Που από το 65 παίζει με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά προηγείται με 2-3 η ομάδα της Θέρμης. Και τώρα η ομάδα του Αστέρα από δεξιά θα βγει η σέντρα. Για να δούμε εκεί θα διώξει. Η άμυνα της Θέρμης. Κουκουλέκης. Καραγιάννης. Μπουργκουρίδης. Κουκουλέκης τώρα. Καραγιάννης. Παριστερά τώρα η ομάδα του Αστέρα. Καραγιάννης συγκλίνει.
Κλείνεται τώρα Καραγιάννης. Θα κάνει ένα σουτ. Εκεί ο Παναγιωτήτης θα μπλοκάρει. Συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ του Παναγιωτήδη. Από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον θα μπλοκάρει ο Ψωμιάδης. Θα δώσει το Μιλκούδη. Καλίδης. Στον Αβραμίδη. Αβραμίδης, για να δούμε. Αβραμίδης μπαίνει στην περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Τελικά η μπάλα out. Και ο Αβραμίδης δεν έκανε ούτε σουτ ούτε πάσα. Έχασε το κοντρόλ. Η μπάλα κατέληξε out και τώρα στο έδαφος ο Καραγιάννης. Εδώ είναι πρόβλημα για την ομάδα του Αστέρα. Ετοιμάζεται και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Θα συνεχίσει ο Καραγιάννης. Στο χώρο του κέντρου τώρα η επέκταση της Θέρμης. Μια παλιά εκεί δεν είναι καλή. Έψαξε να βρει τον Κυριακίδη. Ψωμιάδης θα ελέγξει και με τα πόδια θα δώσει το Μιλκούδη. Ο Κουλέκης. Ο Χαραλαμπίδης να τον κλείσει. Και τώρα Μπουλγκουρίδης. Ο Κουλέκης από τον άξονα. Προσπαθούν οι παίκτες του Αστέρα. Μια παλιά κάθετη εκεί. Προσπάθησε να τρυπήσει την άμυνα της Θέρμης, η οποία θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο με τον Καραγιάννη. Κουκουλέκης. Για να μου θα βγει σέντρα. Κουκουλέκης κάνει την προσποίηση. Στον Καραγιάννη από αριστερά. Καραγιάννη σε θέση offside καταλογίζεται. Ο παίκτης του Αστέρα. Δέκα λεπτά ακόμη και ό,τι καθυστερήσεις κρατήσει ο διαιτητής. Στο χώρο του κέντρου τώρα ο Κουκουλέτης θα πάρει την κεφαλιά. Θα πάρει ο Κυριακίδης. Για να δούμε τους παίκτες της Θέρμης τώρα που είναι στην επίθεση. Με τον Μπικιάρη από δεξιά. Μπικιάρης κλείνεται. Χαραλαμπίδης, Μπουλγκουρίδης θα κόψει και θα διώξει. Τρόκας για κεφαλιά. Θα βρει το Χαραλαμπίδη από δεξιά. Ο τελευταίος θα προλάβει. Μπουλγκουρίδης θα διώξει. Η μπάλα δεν θα βγει. Καραγιάννης. Για το Σαλπιγκίδη. Θα κόψουν οι παίκτες της Θέρμης. Μπαλιξής πίσω η μπάλα. Στον Τρόκα και πάλι Μπαλιξής. Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης κρατάει την μπάλα. Και ένα από δεξιά τον Κυριακίδη. Ανοίγει την μπάλα τελικά out. Πολυζάς, Μπουλγκουρίδης. Κουλέκης. Πιο δεξιά. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα και τον Ματζίρι. Καλίδης, η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι πηγαίνει μπάλα. Κεφαλιά του Μπατακόγια. Θα βγάλει την μπάλα στα πλάγια. Θα γίνει κόντρα εκεί με τον Σαλπικίδη να κοντράρει την μπάλα. Κουλέκης, λάθος και πλάγιο τη Θέρμη. Με την ομάδα του Θερμαϊκού τώρα να κάνει δύο αλλαγές.
Βλέπω τον Μπατακόγια και τον Χαραλαμπίδη να αποχωρούν. Μπήκε το νούμερο 12 ο Αγγελίδης. Τι γίνεται τελικά? Άλλος παίκτης βγήκε, δεν βγήκε ο Μπατακόγιας. Βγήκε ο Γκράβαρης. Τελέσσιε το πλάγιο με τον Μπικιάρη τώρα από δεξιά. Να μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή του Αστέρα. Μπικιάρης γυρίζει την μπάλα πιο αριστερά. Για να δούμε τώρα. Επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Η μπάλα εκτός περιοχής. Θα γίνει ένα σουτ. Η μπάλα out, το σουτ από τον Μπαλιξή. Μιλκούδης, Καλίδης. Μπήκε και ο Ζλατίτσης. Για δούμε, Σαλπικίδης προσπάθησε να φέρει μπροστά την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Στο έδαφος εκεί παίκτης του Αστέρα, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Μπουλγκουρίδης. Το πλάγιο την ομάδα της Θέρμης. Μπικιάρης. Μπικιάρης κλείνεται από δύο παίκτες εκεί. Θα καταφέρει να βγάλει τη σέντρα. Ζαλατίτσης προσπάθησε να σπάσει την μπάλα πάνω στον Κουκουλέκη. Πιέζει εκεί και κάνει φάουλ ο Μπαλιξής. Τελέσει γρήγορα το φάουλ. Ροβατίδης. Μιλκούδης. Πρώτος στην μπάλα ο Σιούτας. Βραμίδης προσπαθεί με το Ματζίνη να συνδυαστεί. Θα κλέψουν οι παίκτες της Θέρμης και θα βγουν τώρα στην αντεπίθεση. Για να δούμε προθυμένη παλιά, εκεί δεν είναι offside. Ο Μπικιάρης. Μπικιάρης μες στην περιοχή, τριπλάρι Μπικιάρης. Το σούτ και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Πανηγυρίζουν έξαλλα οι φιλοξενούμενοι. Σκόρερ του τέταρτου τέρματος ο Κυριακίδης. Δύο τέσσερα λοιπόν, αν και με 10 παίκτες η ομάδα του Θερμαϊκού σε μια αντεπίθεση έκανε το 2-4 περίπου 3 λεπτά. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα να είναι στην επίθεση. Η σέντρα μέσα στην περιοχή θα διώξει ο Τρόκας. Καραγιάννης σε θέση offside και καταλογίζεται παίκτης του Αστέρα. Εγώ νόμιζα τον έβγαλε κατευθείαν κόκκινη. Και λέω ρε πως τι κάνει να. Λέω κατευθείαν. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Θέρμης. Κουκουλέκης.
Η μπάλα πλάγιο. Ουλέτης γρήγορα στο πλάγιο. Το Ματζίρι. Θα κλέψουν οι παίκτες της Θέρμης. Για να δούμε Μπαλιξής. Τελικά θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε Μπαλιξής. Λατίτσης. Ράτζα. Ανοίγει την μπάλα ο Ράτζα. Κερδίζει κάποιες κόντρες. Τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα. Μπουλγουρίδης. Κλείνεται εκεί και θα χάσει την μπάλα. Τρόκας. Κυριακίδης, η μπάλα πιο πίσω στον Αγγελίδη. Και τώρα φεύγει ο Σαλπικίδης. Σαλπικίδης μπαίνει στην περιοχή, ανοίγει πολύ την μπάλα όμως. Για να δούμε, εκεί θα διώξει ο Παναγιωτίδης. Και τώρα με τον αρχηγό της Θέρμης τον Τρόκα. Λάθος μπαλιά πάνω στον Πολυζά. Κουκουλέκης. Λάθος, θα πάρει ο Ζηλατίτσης. Μπαλιξής. Μπικιάρης, κρατάει την μπάλα. Μπικιάρης με πολλές δυνάμεις, πήγε αριστερά, τώρα εκεί κλείνεται. Από τρεις παίκτες θα κερδίσει το πλάγιο. Με το γκολ του Κυριακίδη λοιπόν η ομάδα της Θέρμης έκανε το 2-4 και κάπου εκεί κλείδωσε τη νίκη, καθώς έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Τον Μπικιάρη βλέπω να πάει να το εκτελεί. Εκτελείται το κόρνερ, απευθείας εκτελεσμένο. Η μπάλα τελικά κόρνερ. Τη βρήκε ο Ψωμιάδης και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Τελέσει το κόρνερ με κοντινή πάσα. Μπικιάρης από δεξιά. Με τον Κουκουλέκη τελικά φάουλ. Κουκουλέκης θα διώξει. Κυριακίδης ο σκόρερ του τέταρτου τέρματος. Και όπως φαίνονται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης θα πάρει μια σπουδαία νίκη. Θα πάει στους 19 βαθμούς. Για να δούμε εκεί τώρα κάποιες μονομαχίες. Ο Μπαλιξής κρατάει την μπάλα και τη δίνει αριστερά στον Ζλατίτση. Ζλατίτσης μπαίνει στην περιοχή, Ζλατίτσης κερδίζει κάποιες κόντρες, γίνεται το σουτ τελικά. Σφύριξε ο διαιτής. Επιθετικό φάουλ. Και η λήξη του αγώνα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Εδώ στο γήπεδο Κοντικάκης. Τελικό αποτέλεσμα Αγροτικός Αστέρας Θερμαϊκός Θέρμης 2-4.